Ο κύριος Παπανδρέου δεν μπορεί να μιλά για επιτυχία του σταθεροποιητικού προγράμματος όταν παραδέχεται ότι φέτος ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 40% περισσότερο από ό,τι πρόβλεπαν οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος εμφάνισε έλλειμμα κατά 200 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 1987, μεγαλύτερο από τον στόχο που είχε τεθεί για όλο το έτος. Η επίκληση αδημοσίευτων στοιχείων αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για αύξηση των άδειλων πόρων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν αναιρεί αυτή την πραγματικότητα και βέβαια δεν αναιρεί τη συνεχή και επικίνδυνη αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Σκόπιμο, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας από σιωπά τον τρίτο και βασικότερο στόχο του προγράμματος που ήταν η μείωση των ελλειμμάτων του δημόσιου τομέα και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για επιχείρηση συγκάλυψης των σκανδάλων. Δεν παρέλειψε, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει η ανακοίνωση να υπερηφανηθεί ότι δήθεν διατήρησε την ανεργία σε σταθερά επίπεδα, όταν είναι γνωστό ότι παρέλαβε τους ανέργους στις 148.000 και σήμερα τους έχει φτάσει στις 400.000 παρά τις δεκάδες χιλιάδες κομματικών διορισμών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τη δεδομένη πλέον συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και από την καταφανή έλλειψη αναπτυξιακής πολιτικής, ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου ετερεχρονίζει την ανάπτυξη σε ένα μελλοντικό πενταετές που είναι απολύτως βέβαιο ότι πριν ακόμη αναγγελθεί θα έχει την τύχη του προηγουμένου, το οποίο όπως είναι γνωστό κουρελιάστηκε και εγκαταλείφθηκε από τον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του. Αφού επί 6 χρόνια αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε ένα σφιχτικό πλέγμα κρατικού κομματικού παρεμβατισμού, ο αρχηγός του Πασόκ προσπαθεί σήμερα να εμφανιστεί ως φιασότης και της ελεύθερης αγοράς. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι ούτε τα θολά σοσιαλιστικά οράματα της 3ης Σεπτέμβρη έλαβαν σάρκα και οστά, ούτε τα συνθήματα που σήμερα προσπαθεί να δανειστεί από την ελεύθερη οικονομία, το Πασόκ είναι σε θέση να το κάνει πράξη. Αυτό το διπρόσωπο κίνημα καμιά πολιτική δεν μπορεί να εφαρμόσει. Ο ελληνικός λαός, καταλήγει η ανακοίνωση, χρειάζεται εμπιστοσύνη και ελπίδα και αυτά δεν μπορεί να τα προσφέρει ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Στα 6 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ είχαμε μηδενική ανάπτυξη έναντι 2,5% του μέσου όρου της ΕΟΚ και μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και των αγροτών. Αντίθετα, στα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας είχαμε αύξηση του εθνικού εισοδήματος, διπλάσια του μέσου όρου της ΕΟΚ και αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων που ξεπέρασε το 40%. Μια και μόνο υπηρεσία μπορεί να προσφέρει στον ελληνικό λαό ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, σημειώνεται στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Να του δώσει τη δυνατότητα με εκλογές να αποκτήσει μια νέα κυβέρνηση με ξεκάθαρη και σταθερή πολιτική. Μια κυβέρνηση που θα ξαναδώσει στο λαό την ελπίδα και την εμπιστοσύνη προς το μέλλον του. Στην ανακοίνωση της Διανά, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού υπήρξε κατώτερη των προσδοκιών με προφανή την πρόθεση ωρεοποίησης της εικόνας της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται στην ανακοίνωση της Δημοκρατικής Ανανέωσης ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών κινείται σε ανησυχητικά επίπεδα και ο πληθωρισμός θα υπερβεί κατά 4 τουλάχιστον μονάδες τον τεθέντα κυβερνητικό στόχο. Ακόμη αναφέρεται ότι για την εισοδηματική πολιτική ο κ. Παπανδρέου υπήρξε σκόπιμα αόριστος και δεν δεσμεύτηκε για την πραγματική εισοδηματική πολιτική που θα ακολουθήσει. Και η ανακοίνωση της Γιαννά καταλήγει. Με τη σημερινή ομιλία του κυρίου Παπανδρέου, κανένας Έλληνας εργαζόμενος, αγρότης, επιχειρηματίας, δεν μπόρεσε να καταλάβει τι θα του συμβεί αύριο. Ο τόπος εξακολουθεί να μην έχει αποτελεσματική οικονομική πολιτική και η αδυναμία της σημερινής κυβέρνησης να ξεπεράσει την κρίση είναι προφανής. Μπροστά στα σημερινά αυτά διέξοδα, που η αντιμετώπιση του ξεπερνά τις δυνατότητες μονοκομματικών κυβερνήσεων, μόνη λύση απομένει η προσέγγιση ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για μια νέα εθνική προσπάθεια. Στην ανακοίνωση της ελληνικής αριστεράς σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη εξοραίζει την κατάσταση και αποκαλύπτει την πολιτική αμηχανία του για το μέλλον. Τα σταθεροποιητικά μέτρα μπορεί να έλεγαν στο τέλος του 1987, αλλά η ίδια η πολιτική συνεχίζεται ως το 1992 και μέσα σε αυτή την πολιτική δεν διαγράφεται καμιά προοπτική ούτε για ανάκαμψη ούτε για βελτίωση των εισοδημάτων από μισθούς. Να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και ο Αλβανός Υφυπουργός Εξωτερικών Σοκράτ Πλάκα συναντήθηκαν χθες το πρωί και έκαναν ευρεία ανασκόπηση των διμερών σχέσεων, διαπιστώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες έχουν προσδώσει στις Έλληνο-Αλβανικές σχέσεις μια νέα δυναμική. Ο Αλβανός Υφυπουργός τόνισε ότι η άρση της εμπόλεμης κατάστασης, σας ζητώ συγγνώμη, ήταν μια ρεαλιστική απόφαση που ικανοποίησε την κυβέρνησή του και ότι μέσω αυτής δημιουργούνται συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και ενδυναμώνεται η ειρήνη στα Βαλκάνια.
Ο Υπουργός Εξωτερικών εξάλλου δέχτηκε χθες το μεσημέρι τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου, Τέο Κλάιν. Το βράδυ άρχισε στο Ζάπιο η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου. Αναβάλλεται η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στη Σόφια λόγω ευνίδιας ασθένειας του Πατριάρχη Μαξίμου. Η νέα ημερομηνία της επίσκεψης θα καθοριστεί αργότερα. Μια ματιά τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Ιδιαίτερα φωνική ήταν η σημερινή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον Παλαιστινιακών θέσεων κοντά στη Σιδώνα του Νότιου Λιβάνου. Τα Ισραηλινά αεροπλάνα ευνηδίασαν τους Παλαιστίνιους, βομβαρδίζοντας για δεύτερη φορά την περιοχή την ώρα που οι Παλαιστίνοι μάζευαν τους τραυματίες τους από τον πρώτο βομβαρδισμό. Έτσι, οι νεκροί έφτασαν τους 41 και οι τραυματίες τους 60, ενώ οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Τα νοσοκομεία κάνουν συνεχώς εκκλήσεις για αίμα και πυκνός καπνός καλύπτει τις Παλαιστινιακές θέσεις. Στον πεσικό κόλπο, το Κουβέιτ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο μεγάλου βεληνικούς εναντίον κατοικημένης περιοχής και ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν κατεπηγόντως μέτρα για να σταματήσουν τις επιθέσεις της Τεχεράνης. Εξάλλου, η αεροπορία του Ιράκ έπληξε 3 πλοία στις ακτές του Ιράν, ενώ η Ιρανική αεροπορία επέδραμε βαθιά στο εσωτερικό του Ιράκ. Στην Τουρκία, 25 εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται αύριο στις κάλπες για να αποφανθούν σε δημοψήφισμα κατά πόσο θα πρέπει να αποκατασταθούν τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα δεκάδων πολιτικών ηγετών που τα στερήθηκαν μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Ευρέν. Μεταξύ αυτών των πολιτικών είναι και η πρώην πρωθυπουργή Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και Μπουλέντ Ετσεβίτ. Σε σημερινή τηλεοπτική του εμφάνιση, ο πρωθυπουργός Τουρκούτο Ζάλ κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν όχι. Στη Νότια Κορέα, η κυβέρνηση ανήγγειλε σήμερα ότι δεν θα ανεχθεί πια τις δυναμικές απεργίες και θα τιμωρήσει παραδειγματικά τους εργάτες που μετέχουν σε αυτές. Τέλος, στην Ιταλία συνελήφθησαν 41 άτομα, κυρίως βιομήχανοι και στελέχοι επιχειρήσεων, με την κατηγορία ότι ενέχονται σε παράνομη εξαγωγή όπλων στη Μέση Ανατολή και σε λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας γνωστός βιομήχανος που πούλησε νάρκες στο Ιράν. Και θα κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού θα είναι οι τοπικές βροχές και κυκλοφορίες που περιμένουν να εκδηλωθούν το απόγευμα στην Υπηρετική Ελλάδα και οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, όπως θα δούμε. Έτσι, αναλυτικά. Θα έχουμε στην αρχή σχεδόν όρθιο καιρό σε όλη τη χώρα. Το απόγευμα όμως θα έχουμε τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι, μέτροι και κατά τόπους ισχυροί στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κοιμαθεί στα βόρεια πεδίνα από 14 μέχρι 29 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα πεδίνα της υπηρετικής χώρας από 19 μέχρι 31. Στην Καλαμάτα θα έχουμε στην αρχή σχεδόν έθριο καιρό, το απόγευμα συννεφιά και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει ή ακόμα και να εκδοθεί καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία κοιμαθεί στην πόλη από 17 μέχρι 28 βαθμούς. Και στην Αττική, στην αρχή σχεδόν έθριο ο καιρός, από το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά και το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα και εδώ να έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια του νόμου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 19 μέχρι 30 βαθμούς. Τέλος στην περιοχή Θεσσαλονίκης, αρχικά σχεδόν έφυγε ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα συννεφιές, πιθανότητα να έχουμε και εδώ βροχή ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι εδώ θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για απόψε, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.